Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Πατούλη. Τι κάνετε, καλή σας μέρα, κύριε Πατούλη. Είστε καλά. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Με είστε. Κρήτη, βέβαια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σας έχουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που και άλλες φορές έχουμε νομίζω συζητήσει. Τώρα ακούμε ότι με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έρεται η αναστολή που είχε επιβληθεί με προσωρινή διαταγή στο πλαφόν της συνταγογράφησης και το μέτρο επανέρχεται, τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Όμως, κύριε Πατούλη, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε εν μέρη δεκτές τις προσφυγές των ιατρικών συλλόγων, έκρινε δηλαδή ότι έπρεπε να αναστελεί υπουργική απόφαση κατά το μέρος της που επέβαλε υποχρεωτικό ελάχιστο όριο συνταγογράφησης για νοσήμων φαρμάκων. Ακριβώς. Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, εσείς θέλω να μου πείτε. Κοιτάξτε, καταρχήν μένει να δούμε καθαρογραμμένη την απόφαση, διότι σήμερα που συζητάμε έχουμε και αναμένουμε να δούμε το ακριβές σκεπτικό της εν λόγω απόφασης. Από εκεί και πέρα όμως, σε κάθε περίπτωση, είναι δύο τα κομμάτια του πλαφών. Το ένα κομμάτι αφορούσε ότι επέβαλε πόσα γενώσιμα θα πρέπει ένας γιατρός να γράφει αυθαιρέτως για μας, διότι η θεραπεία πρέπει να αφήνει ελεύθερο τον γιατρό να επιλέγει ποια είναι η καλύτερη κάθε φορά για τον ασθενή, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με ασθένεια, έχουμε να κάνουμε με ασθενή με ασθένεια. Και από την άλλη πλευρά σχετίζεται με το πλαφόν του μέσου όρου ανά ειδικότητα και περιφέρεια, δηλαδή πάνω από αυτό μηνιαίως το ποσό δεν μπορεί να συνταγογραφεί ένας γιατρός. Εδώ υπάρχουν κάποιοι κόφτες, θα τους χαρακτήριζα, ή κάποιες ενημερώσεις στο κομπιούτερ του κάθε γιατρού, όπου θα λέει ότι έχει υπερβεί το μέσο όρο. Κατά την άποψή μας, αυτό που πρέπει να επιβληθεί και στη χώρα μας δεν είναι αυτοί οι αυθαίρετοι κόφτες, αλλά έπρεπε όπως σε όλη την Ευρώπη να υπάρχει η δυνατότητα του γιατρού να επιλέγει τη θεραπεία και να υπάρχουν τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα βάσει των οποίων να μπορεί κανείς να συνταγογραφεί. Επαναλαμβάνω, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, εκτός πολύ μικρών εξαιρέσεων, συμβαίνει αυτό, και αυτό ακριβώς θα έπρεπε να συμβαίνει και σε εμάς. Δυστυχώς το Υπουργείο δεν είναι έτοιμο ακόμα να εφαρμόσει τα πρωτόκολλα. Κακώς βεβαίως, ή θα λέγαμε οποιοί, κακώς δεν τα εφαρμόζει. Και έτσι λοιπόν, για να μπορέσουν να ελεγχθεί το σύστημα, οριζοντίως μπαίνουν αυτά τα πλαφόν που, όπως είπα, εν μέρη το Συμβούλιο Επικρατείας έκανε δεκτό το δικό μας αίτημα και εν μέρη έκανε δεκτό το αίτημα του Υπουργείου Υγείας, με την επεσήμανση όμως ότι ο ποιή δεν θα μπορεί, εάν κάποιος γιατρός υπερβεί το όριο της μηνιαίας συνταγογράφησης. Το οποίο ποιο θα είναι αυτό, κύριε Πατούλη, ποιο θα είναι ο μέσος όρος και με ποια κριτήρια θα γίνεται, θέλω να μου πείτε, για να γνωρίζει και ο κόσμος που μας ακούει. Ναι, αυτά τα κριτήρια είναι ο μέσος όρος του 2013, τα οποία έχουν συλλέξει οι οποίοι συνταγογραφούσαν με ειδικότητα και περιφέρεια ο κάθε γιατρός. Βεβαίως, ξέρετε, εδώ υπάρχουν οι διαφοροποιήσεις και αυτές ήταν δικές μας συστάσεις, ότι ο κάθε γιατρός μπορεί να έχει αύξηση και των ασθενών ή μπορεί να είναι εξειδικευμένοι σε κάποιες θεραπείες, όπως οι διαβητολόγοι που έχουν ακριβότερα φάρμακα, όπως οι ορθοπαιδικοί που μπορεί να βλέπουν περισσότερες οστεοπορώσεις, όπως και νέες θεραπείες, οι οποίες μπορεί να είναι και πιο ακριβές. Άρα λοιπόν, θέλω να πω κοντολογής, είναι μία απόφαση η οποία προσπάθησε να βάλει στο μέσο όρο των πραγμάτων, να δικαιώσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και να δώσει στο Υπουργείο Υγείας, που κακώς επαναλαμβάνω δεν εφαρμόζει αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, τη δυνατότητα να μην εκτιναχθεί η δαπάνη φαρμακευτική σε μη ελεγχόμενα όρια. Κάτι το οποίο συνέβαινε, κύριε Πατούλη, δηλαδή είχαμε φτάσει σε τόσο πολύ υψηλά επίπεδα το τελευταίο διάστημα, γιατί κατά καιρούς ακούμε διάφορα και βγαίνουν διάφορα προς τη δημοσιότητα. Ναι, κατά την άποψή μου τα τελευταία δύο χρόνια δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει διότι υπάρχει ηλεκτρονικός τρόπος συνταγογράφησης που σημειωτέων στην Ελλάδα εφαρμόστηκε
μόλις το κράτος αποφάσισε να το εφαρμοστεί αμέσως από τον ιατρικό χώρο, θα σας θυμίσω ότι στη Γερμανία έκαναν 3 δεκαετίες οι γιατροί να εφαρμόσουν την τακτορική σταυρόγραφηση, στο Λουξεμβούργο 17 χρόνια και εμείς μέσα σε 1,5 χρόνο από τη στιγμή που το κράτος αποφάσισε να βάλει ηλεκτρονική σταυρόγραφηση, άρα να ελέγξει εν μέρη την φαρμακευτική δαπάνη, τα κόστη της φαρμακευτικής δαπάνης δεν υπερβήκαν ποτέ ουσιαστικά το κόστος που είχε βάλει ως στόχο το κράτος. Άρα δεν είχαμε ιδιαίτερα στοιχεία για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Παρά τα αυτά, επαναλαμβάνω ότι εμείς είμαστε υπέρ του εξορθολογισμού γενικότερα του συστήματος υγείας, άρα και συγχρόνως της δυνατότητας ο ασθενής να παίρνει τη θεραπεία του μέσα από μια δυνατότητα που έχει ως κόστος ζωή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα και το πιο σοβαρό, κύριε Πατούλη. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα πλέον? Αυτό θέλω να μου πείτε, και πώς το βλέπουν οι ασθενείς που φτάνουν κοντά σας και που προβληματίζονται? Γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση στη χώρα, και το σοβαρότερο πρόβλημα βεβαίως είναι το θέμα της υγείας του καθενός, έτσι. Θα σας έλεγα ότι αν εξαιρέσουμε τους ανασφάλιστους που μέσα από τα κοινωνικά φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η Αρχιεπισκοπή έχει αναπτύξει και προσπαθήσαμε να καλύψουμε το κενό που το κράτος δεν μπορούσε, θα έλεγα όμως ότι υπάρχουν και μικρά εισοδήματα ανθρώπων που παίρνουν θεραπείες και οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν αυτή τη στιγμή τη συμμετοχή τους στο φάρμακο. Και αυτό σημαίνει ότι αν διακοπεί η θεραπεία ή κάποιοι δεν μπορούν να πάρουν τελικά τη θεραπεία τους, αύριο θα τους δούμε στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων με επιπλοκές και βέβαια με υψηλότερο κόστος θεραπείας από το ίδιο το κράτος, διότι καλύτερα είναι να το προλάβεις φαρμακευτικά παρά να το προλάβεις χειρουργικά ή αυξάνοντας τη θνησιμότητα γενικά του πληθυσμού. Έτσι ακριβώς. Και θέλω να μας πείτε εδώ τι μέρημνα υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία, όπως είπατε. Για μας και θα είναι και ένα επίπεδο διευθύνσης και αυτό, ότι δεν πρέπει να δίνεται η αδυναμία κάποιου που δεν έχει κόστος να πληρώνει την ίδια συμμετοχή με κάποιον που έχει υψηλά εισοδήματα. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια κατηγοριοποίηση συμμετοχής στο φάρμακο, γενικότερα στη θεραπεία, όχι ανάλογα την ασθένεια αλλά ανάλογα τα πραγματικά εισοδήματα που έχει ο κάθε πολίτης. Δηλαδή θα μπορούσε η ΔΙΚΑ που αφορά το Υπουργείο Υγείας και το ΤΑΞΙ που αφορά το Υπουργείο Οικονομικών να βγάλουν κάρτες συμμετοχής στην θεραπεία και στη φαρμακευτική δαπάνη βάσει των πραγματικών εισοδηματικών κριτηρίων που μπορεί να έχει ο ασθενής ή ο πολίτης γενικότερα. Είναι κάτι που το έχουμε θέσει εμείς στα Υπουργεία. Τώρα θα σας ρωτούσα αν αυτή την πρόταση την έχετε κάνει στο Υπουργείο και ποια είναι η απάντηση που πήρατε ενδεχομένως, κύριε Πατούλη. Ναι. Οφείλω να το πω ότι το έχουμε θέσει και παλαιότερα στον κύριο Στοντάρα και στους προηγούμενους υπουργούς υγείας. Η απάντηση είναι ότι θα το εξετάσουμε. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχουν αυτά αποτελέσματα σε κάτι που είναι δίκαιο στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, ώστε με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουμε θεραπεία σε όλους τους ασθενείς που την έχουν ανάγκη και όχι μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα. Όπως μας τα περιγράφετε πάντως, φαίνεται ότι τουλάχιστον δεν μπορούν εύκολα πάρα πολύ, κύριε Πατούλη, να έχουν όλες αυτές τις υπηρεσίες, να το πω όπως να το χαρακτηρίσω. Έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, και ένα παραπάνω, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο η ανασφάλιση, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να είναι το μέλημά μας, δηλαδή πως στη χώρα μας, πως στην Ελλάδα οι παλιές θα έλεγα υπερβάσεις που υπήρχαν σε όλα τα επίπεδα δεν θα σηματοδοτηθούν σήμερα με μέτρα τα οποία ενδεχομένως να είναι και απάνθρωπα. Δηλαδή δεν πρέπει να τιμωρήσουμε τις γενιές του σήμερα με τις κακές καταστάσεις του παρελθόντος που δεν έφταιγε ο κόσμος ή ο λαός, αλλά εκείνοι οι οποίοι δεν βάζαν τον ελεκτικό μηχανισμό και τους κανόνες εφαρμογής, όπως εδώ και δεκαετίες γινόντουσαν
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως είπα και πριν. Άρα λοιπόν σήμερα εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι να μην υπάρξει εν ονόματι του παλαιότερου υγειονομικού συστήματος η απώλεια της πρόσβασης στο φάρμακο και στη θεραπεία των Ελλήνων ασθενών, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν το φάρμακό τους. Και υπό αυτή την έννοια οι προτάσεις που έχουμε δώσει, είτε αφενός μεν να γίνει ό,τι ακριβώς σε όλη την Ευρώπη, μάλιστα οι προτάσεις μας είναι να γίνει και μια χάρτα υγείας Ευρώπης, δηλαδή που ανεξάρτητα της οικονομικής κατάστασης των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο υγειονομικό σύστημα. Βέβαια αυτό είναι κάτι ψηλά γράμματα ακόμα για τη χώρα μας. Ναι, ξέρετε, την Ευρώπη την επικαλούμαστε και την επικαλείται μάλλον η κυβέρνηση όπου νομίζω ότι βολεύει. Διότι σε άλλα που δεν τη βολεύει, κύριε Πατούλη, δυστυχώς δεν κάνουμε ό,τι η Ευρώπη. Και νομίζω ότι τουλάχιστον εμείς που πιστεύουμε σε κάποια σημεία όσον αφορά το δίκαιο και τους κανόνες που μπορεί να έχουν άλλες χώρες, εμείς το επικαλούμαστε. Επαναλαμβάνω, είναι σωστό να έχουμε εξορθολογισμό των οικονομικών, αλλά με την καλύτερη ποιότητα στο κομμάτι της υγείας. Δεν μπορούμε δηλαδή εν ονόματι της οικονομικής κρίσης να εξαιρούμε ασθενείς και θεραπείες, και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας ως χώρα, θα το βρούμε μπροστά μας ως έθνος, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί ιδιαιτέρως. Και βέβαια θα πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερος. Τώρα εσείς φαντάζομαι ότι θα ενημερώσετε τα μέλη σας για τη νέα κρίση του δικαστηρίου, με τα οποία ας πούμε τα αιτήματά σας, όπως μας είπατε, εν μέρη έγιναν αποδεκτά. Και από εκεί και πέρα, κύριε Πατούλη. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα, θα επισημάνουμε στον ΕΟΠΗ, δηλαδή στον πρόεδρο του, τον κύριο Κοντό, ότι δεν μπορεί με ασίδωτο τρόπο, θα με επιτρέψετε την έκφραση, να εξαιρεί γιατρούς από το σύστημα συνταγογράφησης χωρίς να υπάρχει σαφέστατη αιτιολογία, εάν υπάρχει οποιαδήποτε υπέρβαση μηνιαία συνταγογράφησης φαρμάκων αναισθητότητα και περιφέρεια. Κάτι το οποίο εξάλλου περιγράφει, από ό,τι φαίνεται, η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Δηλαδή μπορεί να είπε ότι θα υπάρχει το πλαφόν αναειδικότητα και περιφέρεια, αλλά οποιαδήποτε εφαρμογή ποινής στο γιατρό που θα το υπερβεί θα πρέπει να έχει σαφέστατα αιτιολογημένα κριτήρια τα οποία θα δίνει για να μπορέσει να τα επιβάλλει. Διότι ξέρετε, εγώ τουλάχιστον όπως το διέκρινα από τον πρόεδρο της Συμβουλίου Επικρατείας, τον κύριο Ρίζο, που συμμετείχαμε πριν 15 μέρες σε αυτή τη συνδιάσκεψη με τον κύριο Βορύδη, διέκρινα ότι δεν μπορεί με ασυδοσία, και το είπε μάλιστα ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, να επιβάλλει, όπως το έχει κάνει δηλαδή μέσα στη χρονιά που πέρασε, σε αρκετούς γιατρούς χωρίς να αιτιολογεί γιατί τους εξαιρεί από το σύστημα. Αυτά λοιπόν εμείς θα τα εξετάζουμε μεμονωμένα και συνολικά. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Πατούλη, ενδεχομένως μεμονωμένες υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, έτσι, που είναι, είναι ακραίες. Έτσι, και έχουμε δει περιστατικά, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι γιατροί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, να το πούμε. Ακούστε, μπορεί να είναι μια ανθρωποκεντρική επιστήμη η ιατρική, δεν πάει να πει όμως αυτοί που την ασκούν, στο σύνολό τους μπορεί να σκέφτονται ανθρωπιστικά. Άρα λοιπόν με αυτή την έννοια οι πάντες ελέγχονται, οι πάντες θα πρέπει να ελέγχονται, και σε αυτό το τομέα οφείλω όμως να σας πω ότι στο μεγαλύτερο, για να μην πω στην πολύ ψηλή σε ποσοστό ιατρική κοινότητα, έχει δώσει δείγματα γραφής όχι μόνο στο επίπεδο σύνταξης του νέου δεδομένου στη χώρα μας, ηλεκτρονική σταύρα που σας λέω, εθελοντές οι οποίοι αυτή τη στιγμή προσφέρουν στα κοινωνικά γιατί για το καλύτερο δυνατό εαυτό τους αμυστή. Άρα λοιπόν τέτοια δείγματα υπάρχουν από την ιατρική κοινότητα. Μεμονωμένες καταστάσεις είναι σαφέστατο ότι πρέπει να απομονώνονται για να μην μολύνουν όλο το καλό. Ακριβώς, και χαίρομαι που το ακούω από εσάς, κύριε Πατούλη. Χαίρομαι πάρα πολύ που το επισημαίνετε. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούν δύο ή τρεις περιπτώσεις όπου και αν βρίσκονται
να μην αναδεικνύονται, να μην απομονώνονται και τελικά να μην ξεχωρίζονται, διότι ό,τι προσπάθεια μετά και να κάνει το σύνολο της ιατρικής κοινότητας, μένει αυτή η ρετσινιά, την οποία εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να αποδεχτούμε. Σωστά. Λοιπόν, εντάξει, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Βεβαίως. Οι επόμενες κινήσεις μας είναι βεβαίως, επαναλαμβάνω, οι επαφές και με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας για την πρόταση ως τη συμμετοχή να είναι βάσει της δυνατότητας του κάθε πολίτη στην οικονομική δυνατότητα. Από την άλλη πλευρά, η καθαρογραφή για να δούμε και το σκεπτικό του Συμβουλίου Επικρατείας και βέβαια, όπως είπα, το Συμβούλιο Επικρατείας ήθελε να ευχαριστήσει και τις δύο πλευρές. Κάπου στη μέση έβαλε τα πράγματα, τα οποία φυσικά θα ενημερώσουμε και τα μέλη μας και βέβαια και η κοινή γνώμη για το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ακριβώς, και για να γνωρίζει και ο κάθε ασφαλισμένος που πηγαίνει και επισκέπτεται κάποιο γιατρό το τι θα κάνει για να κανονίσει και την υπόλοιπη ζωή του, έτσι, κύριε Πατούλη. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, εάν κάποιος δεν μπορεί να έχει τα απαραίτητα, που είπαμε ότι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή είναι το θέμα της υγείας. Κακά τα ψέματα, πολλοίς κόσμος αδυνατεί, δεν έχει ούτε την οικονομική δυνατότητα να πάει να πληρώσει κάποιο γιατρό ή, εν πάση περιπτώσει, να πληρώσει τα φάρμακά του. Γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα από εμάς ποια είναι η εικόνα. Οπότε νομίζω πρέπει. Και πρέπει να μην φύγουμε από τις καινούργιες θεραπείες σαν χώρα. Διότι αντιλαμβάνεστε, η επιστήμη προχωρά, οι έρευνες συνεχίζονται. Οι άλλες χώρες βρίσκονται κοντά στα καινούργια δεδομένα και εμείς σαν χώρα δεν πρέπει να στερηθούμε αυτό των δυνατοτήτων της επιστήμης, και αυτό πρέπει να είναι το μέλημα και των υπουργών αλλά και γενικότερα, θα έλεγα, του συστήματος υγείας. Τις οποίες, κατά την άποψή σας, κύριε Πατούλη, τις στερούμαστε? Αυτό θέλετε να πείτε, ότι είμαστε πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους, οι δυνατότητες που δίνονται δηλαδή σε κάποιον που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με κάποιον πολίτη στο εξωτερικό? Κοιτάξτε, το υγειονομικό σύστημα στο σύνολό του έχει ένα πολύ λαμπρό επιστημονικό δυναμικό, το οποίο νομίζω ότι το ζηλεύουν και οι άλλες χώρες, γι' αυτό και καλούν Έλληνες γιατρούς να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στα υγειονομικά του συστήματα. Μην ξεχνάτε πόσοι επιστήμονες γιατροί βρίσκονται σήμερα στο εξωτερικό, στη Γερμανία και αλλού. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Αλλά... Άρα λοιπόν υψηλότατο επιστημονικό δυναμικό. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να υπάρξει μια οργάνωση της ορθολογισμού του συστήματος υγείας, που δεν αφορά το εμψυχοδυναμικό, αφορά παραδείγματος χάρη τον κεντρικό τρόπο προμηθειών των νοσοκομείων που θα έφερνε πολλά έσοδα στο υγειονομικό σύστημα, ώστε να πέσουν ξανά μέσα σε αυτό. Χρειάζεται περισσότερος έλεγχος μέσα από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, και φυσικά δεν μπορεί να ακούμε ότι λείπουν γάζες και ινόπνευμα και στέλνουν απέναντι στο φαρμακείο ή οι συγγενείς να τα αγοράζουν, διότι αυτό αποτελεί και έναν ευτελισμό πλέον και της χώρας μας και της υγείας στο σύνολό του. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν φάρμακα που με πολλούς κόφτες δεν μπορείς εύκολα να έχεις πρόσβαση, και μιλάω για ασθένειες έτσι, οι οποίες είναι κοστοβόρες στη θεραπεία τους, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς τα έχουμε θέσει, τα παρακολουθούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τα φέρουμε και στην κοινή γνώμη με ένα στόχο, το στόχο να πιέσουμε προς το ορθό και το υγειονομικό σύστημα στη χώρα μας όπως σε όλες τις άλλες χώρες. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε, κύριε Πατούλη. Ευελπιστούμε τα πράγματα από εδώ και πέρα να πάνε καλύτερα. Μακάρι να πάνε καλύτερα. Να είστε καλά. Αυτή θα είναι η φιλοδοξία όλων μας. Έτσι. Βεβαίως, οπότε θέλετε στην. Να είστε καλά. Καλή ευχαριστούμε μέρα. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και πάλι. Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης. Πάμε σε διαφημίσεις.